Καλησπέρα, όλη μέρα και όλη νύχτα και όλη βράδυ και όποτε θέλετε και πάντα. Να γελάτε παιδιά, να γελάτε. Είναι μεταδοτικό και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, τι θέλω να πω τώρα. Παίρνοντας αφορμή από κάποια πράγματα που βλέπω στη γύρα εδώ του ίντερνετ και του Facebook, εν Ελλάδη που γίνεται ο χαμός με την τζόντα που κυκλοφορεί. Λοιπόν, εγώ πάρει αφορμή με κάποια που έβλεπα τελευταία και είχα και φίλοι και φίλοι. Είχα καλέσει στο Facebook για να δω τι απίδια ψάνιο, τι απίδια πιάνει ο σάκος, κάπως έτσι το λένε. Δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, είδα λοιπόν το άτομο ότι ασχολείται μόνο με τσόντες, κοινοβατσόντες, γιατί απλώς απευθύνεται σε κοινό που είναι πολύ χαμηλού βεληνεκούς εντός εισαγωγικών, πολύ χαμηλών αξιώσεων και δεν ξέρω, δεν μου έχετε τα λόγια να σας πω, καταλάβατε. Τελείως μπασκλασαρία, τελείως. Δηλαδή η σύγχρονη ελληνική κοινωνία είναι μόνο τέτοιου επίπεδου, κάτω του μηδενός και λοιπά. Λοιπόν, τι να σας πω, το προσπαθώ να είμαι εκφραστικός, γιατί δεν ξέρω, προφανώς τα λέω και προσπαθώ να τα λέω και όσο πιο αργά γίνεται, αργά, πραγματικά αργά, για να προφθαίνετε να ακούτε ή να μπαίνουν εντός σας, στον εγκέφαλο δηλαδή, στον πραγματικό εγκέφαλο, το μέσα. Όχι αυτό που βλέπουμε τα μάτια, αυτό που βλέπουμε τα μάτια της ψυχής. Λοιπόν, για να μην λέω πολλά, μην παρολογώ, θέλω να πω, ξυπνάτε. Μην κάνετε όποιον, λέω και στις κόρες μου αυτά βέβαια, αλλά και εγώ και σε μένα που το λέω γιατί τα ακούν τα αυτιά μου. Όπως μου είχε πει μια παλιά ψυχαναλήτρια που είχα πριν από 25-30 χρόνια, κάνει σε ηλικία αντίστοιχη, τώρα είμαι 58-59. Έτσι, όταν είχα κάνει πριν από 25 χρόνια, ήμουν 30, 30 ήταν το 30 something, αν σας λέει τίποτα. Το 30 και κάτι είναι η ηλικία της κρίσης, της πρώτης κρίσης για τους ανθρώπους, είτε άντρες είναι αυτοί είτε γυναίκες. Λοιπόν, επειδή εγώ έχω βγει τελείως από αυτό το τέρμα το τοτινό, που είχα φτάσει σε επίπεδα δηλαδή που ήθελα να βγω στον μπαλκόνι να πηδήξω, αλλά δεν πηδάω από κάτω γιατί πονάει, πώς να πηδήξω, δηλαδή από έλλειψη τόλμης, αν το πεις τόλμη αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά, το τέλος πάντων, σας έχουν μουλάνει το τέλος πάντων, έτσι. Και δεν κάνω και παύση για να προφτάσουν, να προφταστούν αυτά που λέω, να μπουν εντός σας, να τα εμπεδώσετε. Όπως έχω πει και σε πολλούς, μέσα σε όλα, το σώμα μας, έτσι, είναι η εκκλησία του μυαλού μας. Με τη λογική ότι όπως ένας άνθρωπος πηγαίνει σε μια εκκλησία με σεβασμό και προσέχει πώς θα μπει μέσα και χιλιοσταυροκοπιέται και κάνει διάφορα πράγματα για να δείξει τον καλύτερο δυνατόν εαυτό του και μέσα του αλλά και στους γύρω του, που κυρίως εκείνοι τον νοιάζουν. Εγώ θέλω λοιπόν, προσπαθώντας μέσα από το Facebook που μου γεμίζει τις ώρες, μέσα στην κατάσταση που βιώνω, στις καταπλάκες, έτσι, το έχετε δει όσοι με ξέρουν και λοιπά, προσπαθώ να παραδειγματίσω τις κόρες μου μέσα από τους ανθρώπους που καλούν όποιο βλάκα βρουν μπροστά τους ή όχι απαραίτητα βλάκα, όποιο ή ασδήποτε λογής περιτριγυρίζοντας το είπα, περιτριγυρίζοντας τους τες ή εμάς, έτσι. Λοιπόν, πέρα από αυτό, αυτό θα το βάλω, θα ανεβάσω στο YouTube και θα το κοινοποιήσω στη σελίδα μου για να το δει όποιος θέλει. Όποιος θέλει βέβαια το κλείνει και δεν βλέπει. Εγώ απλώς νιώθω την υποχρέωση αυτή ότι πρέπει να κάνω γιατί φοβάμαι μήπως οι διάφοροι συμπαρευρισκόμενοι στο Facebook μου, μας, με παρεξηγήσει κιόλας για τις διάφορες κλούβιες, γιατί κυρίως οι γυναίκες
λανσάρουν το σουλούπι τους για να τραβήσουν, για να δελεάσουν διάφορους ηλίθιους που ποντάρουν μόνο στο, να μην το πω έτσι, σε αυτό που έχουμε στο κέντρο μας οι άντρες. Έτσι. Λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, καταλάβετε, σταματάω να μην το λέω άλλα, αν χρειαστεί και άλλα, αν δεχτώ ερωτήσεις. Φαντάζομαι αυτά απλώς να σας κλόνισα το μυαλό. Καταλάβετε ότι ό,τι κάνω εγώ με αυτό το θέμα, το κάνω γιατί θέλω να έχω, να δω, κάνω, περιτριγυρίζω τον κόσμο που μας περιβάλλει για να δω τι απίδια πιάνει το σακί. Τι γίνεται. Γιατί μια που είμαι και μέσα, δεν μπορώ να δω πολλά απ' έξω, τα βλέπω μόνο μέσα από το ίντερνετ και από το Facebook. Να είναι καλά και αυτό, γιατί είναι τρομερή αφορμή για να μπορέσω να διεισδύσω, να εμβριθήσω, να μπω πιο βαθιά στις διάφορες απορίες μας. Εγώ τα απορίες δεν έχω, νιώθω, νομίζω ότι τα έχω γκαβατσώσει. Το έχω, καταλαβαίνω τι μου γίνεται. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ για αυτά που είπα και stop, γιατί παραείπα. Τέλος.